θα δημιουργήσουν τέτοια δυσμενή δεδομένα που θα δυσκολεύσουν, θα περιοριστούν οι πιθανότητες επανεκκίνησης της κυπριακής οικονομίας. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που εμείς επιδιώκουμε να επανέλθει η ισορροπία μεταξύ τράπεζας και δανειζόμενου στην προτινόμενη νομοθεσία, και εκεί αποσκοπούν ακριβώς οι προτάσεις και οι εισηγήσεις του Δημοκρατικού Κόμματος προς όφελος της κοινωνίας αλλά και προς όφελος της οικονομίας. Κύριε Παπαδόπουλε, ο Πρόεδρος έδωσε το πράσινο φως για συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Και σε ποιους τομείς, σε ποιες πρόνοιες αναφέρθηκε? Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναγνωρίσει ότι η Βουλή έχει το δικαίωμα να προβεί σε τέτοιες τροπολογίες που θα βελτιώνουν το περιεχόμενο των νομοσχεδίων. Αυτό που επισημαίνει φυσικά από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση είναι ότι δεν θα πρέπει το νομοσχέδιο να ξεφεύγει από τη φιλοσοφία που έχουμε μπροστά μας. Εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα αυτό που λέμε είναι ότι η φιλοσοφία μπορεί να είναι η ίδια, αλλά πρέπει να βρούμε τους πρακτικούς τρόπους να προστατεύσουμε όχι εκείνους που μπορούν να πληρώσουν αλλά δεν πληρώνουν, αλλά εκείνους που λόγω της ύφεσης της κυπριακής οικονομίας δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σήμερα στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Εκείνους είναι που θέλουμε να προστατεύσουμε και θεωρούμε ότι το πλαίσιο φερεγκιότητας που θα πρέπει να λειτουργήσει παράλληλα με τις νέες διαδικασίες των εκπτήσεων θα πρέπει ακριβώς να προσφέρει αυτόν τον δείκτην ασφάλειας. Να μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε τους βιώσιμους δανειολήπτες που μπορούν με σωστές αναδιαρθρώσεις να ικανοποιήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και όχι εκείνους που δεν πληρώνουν επειδή απλά δεν θέλουν να πληρώσουν. Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα καταφέρουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Αλλά φυσικά για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται και η συνεργασία της κυβέρνησης, της Κεντρικής Τράπεζας και του κυβερνώντος κόμματος. Από ό,τι έχει λεχθεί μέσα στη σύσκεψη, υπάρχει περιθώριο και προοπτική για άρση του αδιεξόδου? Θα φανεί τη Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε λοιπόν και τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα αναμένουμε ίσως σε μερικά λεπτά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κατερίνα, θα επιστρέψουμε σε σένα. Και αν βγει εντός του δελτίου ειδήσεων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για δηλώσεις, θα ξανασυνδεθούμε. Νίκο, δεν προέβησε δηλώσεις ούτε ο πρόεδρος του Ευρωκώδικου.